I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. Yeah. I'm a player. Καλησπέρα παιδιά, σε ένα προαναμενόμενο podcast, αφού όπως ξέρετε θα έχουμε νέα για το νέο DLC του Pokemon Sword and Shield. Εδώ είμαστε με τα παιδιά, εγώ είμαι ο Στέφανος από το Pokemania μαζί με τον Κυριάκο και έχουμε τα παιδιά από το Pokemon Video Games Collectors Greece και το Pokemon Sword and Shield VGC Greece. Είναι ο Γρηγόρης και ο Γιώργος και ο Ποθητός. Ο Γρηγόρης δεν μας έκανε την τιμή. Ο Γρηγόρης δεν μας έκανε την τιμή σήμερα. Στην επόμενη. Πάμε έτσι στα γρήγορα να... Πιστεύω εγώ πάμε έτσι στα γρήγορα να δούμε τι πιστεύει ο καθένας ότι θα δει, μιας και μένουν μόνο 5 λεπτά από το να μάθουμε. Άρα πάμε έτσι μπάμπα. Ποιος θα μιλήσει πρώτος? Φαντάζομαι, μια και είναι πάνω στο παιχνίδι το τώρα που είναι με το VGC, έχω κάποιες ιδέες εγώ το τι μπορεί να παιχτεί τώρα. Καθώς είχαν βγει κάποια νέα, τα είχατε ανεβάσει και εσείς στη σελίδα και εμείς για τις καινούργιες κινήσεις και τα abilities που μπήκαν στο παιχνίδι και νομίζω και για κάποια Pokemon. Οπότε πιστεύω ότι θα ανακοινωθούν κατά πρώτον αυτά. Ότι θα δούμε νέα abilities, θα δούμε τις καινούργιες κινήσεις, κάποια Pokemon να τις χρησιμοποιούν. Μην τις πούμε από τώρα, τις δούνε μέσα στο βίντεο, δεν κάνουμε κανένα spoil για όποιον δεν έχει δει κάτι ακόμα. Ναι. Και από εκεί και θα έχουμε και τα Gigantamax σίγουρα, που μας έχουν δείξει τα πρώτα, να δούμε για τα starters που υπολείπονται από το κάντο, πιθανόν να δείξει και αυτά. Για κάτι άλλο θα δούμε, δεν σκέφτομαι τώρα κάτι διαφορετικό. Εγώ νομίζω θα μας δείξουν και αρκετό gameplay και θα έχουμε σίγουρα ημερομηνία που θα έρθει το DLC. Δηλαδή θα μας πούν τα σίγουρα. Είναι ήδη Ιούνις. Αυτό είναι το point. Ότι σήμερα πρέπει να μάθουμε ημερομηνία ή τουλάχιστον αύριο. Λογικά σήμερα θα τη μάθουμε. Θα βγει τώρα αυτό και θα πούνε στο τέλος θα έχει την ημερομηνία που κυκλοφορεί. Υπολογίζουμε κανονικά γύρω στις 19 του μήνα λόγω κάποιων event που δίνονται τώρα. Τρέχει το event με τον Galarian Ponita, με το Hidden Ability, οπότε λογικά όταν αυτά, υποψιαζόμαστε ότι όταν αυτά τελειώσουν μπαίνει το DLC. Γιατί τα δηλώσανε όσο ότι γίνονται για το DLC για να το δεχτούν στο παιχνίδι. Ναι. Εγώ ποντάρω σε... Στοίχημα βάζω βασικά, τρία νέα θα δούμε, με Galarian Alakazam, θα δούμε Gigantamax, Lukia και Ho, έτσι ώστε να παιχτεί ανακοίνωση για Let's Go, Silver και Gold. Αυτά. Δυναμικός. Ναι. Είσαι αισιόδοξος. Λέω το τι θέλω να δω, όχι το τι θα παιχτεί. Μπορεί να... Καθόλου παράξενο. Μια χαρά είναι όλα μας λένε και στο chat. Από ήχο, τέλεια. Είναι αλήθεια ότι μας συνηθίζουν καμιά φορά να μας λένε περίεργα πράγματα εκεί που δεν το περιμένουμε. Ναι, για αυτό... κάποιο παιχνίδι εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα. Τελευταία το έχουν δουλέψει πολύ καλά στο marketing κομμάτι του παιχνιδιού. Εκτός από ορισμένες. Εντάξει, κάνατε το pre-order. Το pre-order δεν το έχω κάνει ακόμα. Αλλά το έχω κάνει. Δεν θα πάρω το φλούτλακι του Λεόν, από ό,τι φαίνεται. Αλλά θα το πάρω, εντάξει, το παιχνίδι θα το πάρω γιατί θα έχει μέσα, σίγουρα ξέρουμε ότι θα έχει τα καινούργια dance, μια καινούργια ιστορία μέσα από την οποία το starter σου θα παίρνει τον Gigantamax Form και οι δικές τους κινήσεις θα είναι το type του καθενός και θα λειτουργεί σαν point breaker για τους γνώστες ότι δεν θα κοιτάζουν οι κινήσεις του στα abilities των αντιπάλων που χτυπάνε. Θα χτυπάνε τα πάντα χωρίς πρόβλημα. Οπότε αυτά είναι τα εξτρά που λογικά δεν θα υπάρχουν, αλλά και το παιχνίδι θα κάνει ενημέρωση, οπότε τα καινούργια Pokemon που θα μπουν τώρα όλοι θα μπορούν να τα έχουν κανονικά. Στη Sword and Shield είτε το πάρουν είτε όχι. Ναι. Δεν ξέρουμε και τι παίχτηκε... Συνέχισε, Στέφανη. Ο Διονύσης λέει που βλέπουμε live τη μετάδοση. Θα τα δείξουμε στο μικρό τετραγωνάκι στο κέντρο. Θα εμφανιστεί το βίντεο η ώρα 4 που θα ξεκινήσει. Αν είναι βίντεο, δεν έχουμε πει αν είναι βίντεο. Εγώ, ναι, όποιος φαντάζομαι βίντεο θα. Ναι, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Τώρα τσεκάρουμε κι εμείς όλες τις σελίδες εδώ πέρα και Twitter και τα πάντα. Μόλις βγει κάτι, αμέσως να το βάλουμε να παίξει, να το δούμε όλοι παρέα. Αυτό που με αγχώνει είναι ότι αν ήταν βίντεο θα ήταν είτε Premiere είτε Nintendo Direct. Αυτό με προβληματίζει. Pokemon Direct μάλλον. Pokemon, ναι, τα έχουν αποστασιοποιηθεί από την Nintendo, τα κάνουν μόνοι τους πλέον. Για να δούμε, η ώρα τώρα είναι 4, οπότε νομίζω... Ακούω από πίσω τα ποντίκια που κάνουν refresh, ρε. Είναι, ναι. Περιμένουμε, εμένα προσωπικά με καίει περισσότερο αν θα πάρουμε τώρα στο συγκεκριμένο που θα βγει ή στο επόμενο το Island of Tundra άμα θα πάρουμε το Gigantamax στο Blastoise. Θα ήθελα να το πάρουμε τώρα, είναι αλήθεια. Κοίτα, λογικά τώρα παίζει να το πάρουμε. Και λόγω περιοχών που έδειξα στο Armor. Τώρα... Ναι, το Island of Armor φαίνεται... ότι θα το έχει, τώρα τι να πω, το ελπίζω. Θα επηρεάσουν πολύ σίγουρα αυτά που θα βγουν και το VGC, από τη δικιά μας δηλαδή πλευρά που το βλέπουμε το ανταγωνιστικό παιχνίδι. Αλλά με τα καινούργια που θα έχει, πιστεύω θα είναι ενδιαφέρον και για τους πιο casual players. Σαν παιχνιδάκι. Ο Διονύσης ρωτά αν αγοράσουμε το pre-order θα πάρουμε κάτι ξεχωριστό ή απλά θα παίξουμε πιο νωρίς το παιχνίδι. Όχι, πιο νωρίς το παιχνίδι δεν θα το παίξουμε, όλη την ίδια ώρα, την ίδια μέρα. Απλά δίνουν κάτι πόνος, κάτι στολές και θα δοθεί Λούκια και Χοχ. Λούκια σε Shield, μη μου το θυμίσεις. Λούκια σε Shield και Χοχ σε Sword. Εγώ το δίπιδιο, το Χοχ θα το δώσω, είναι σίγουρο. Θέλω Λούκια. Θα έρχεσαι στείλε link, ο Διονύσης πάλι, τώρα δεν ξέρω αν είναι όντως το... Βγήκε λέει. Ναι. 17 του Ιούνιου πρώτο νέο θα βγει το πρώτο DLC. Να το βίντεο. Μάστε το βίντεο. Το έχω. Δώστε μου μισό λεπτό να δείτε. Έχουμε ήδη το πρώτο νέο. Ημερομηνία κυκλοφορίας 17 του Ιούνιου. Το βάζω. 3 λεπτά βίντεο. Το βάζω, Λοιπόν, θα δούμε το βίντεο και θα σχολιάσουμε μετά. Θα το δούμε όλοι μαζί στο live. Ναι. Κάτσε μισό γιατί μου... Γιατί το δείχνει τώρα... Οπα. Και ο κομπλέ είναι... Slowbro. Ακούνε όλοι ήχο σε αυτό. Κυρατίνα είδα. Γκάνγκ, Λίσσα. μουσική από πίσω τα σπάει. Πολύ ωραία. Α, να το και το άλλο το μυθικά. Να μάθουμε και καμία παραπάνω πληροφορία για το Island of Tundra με τα Regieleki και καινούργια. Να τα και τα καινούργια. Double platform. Hello. 17-8. Αυτά είναι τα πιόρτερ bonus που ρωτούσε ο Διονύσης. Πού να αρχίσουμε. Εγώ... Ούτε σκάσα ήδη το τριαντάρι, ρε. Εγώ το είδα αυτό που με ενδιέφερε. Blastoise. Blastoise, ναι. Τα Gigantamax μπαίνουν από τώρα, όπως είχαν πει, οπότε είμαστε πολύ καλά. Εντάξει, παρατηρήσατε ότι είχε διαφορετικά animations και στο ποδήλατο ακόμα. Ναι, αυτό δεν το πρόσεξα, αλλά μπορεί να είναι και καινούργιο ποδηλατάκι. Έχασε σαν species, ναι, είναι σαν καινούργιο ποδήλατο. Και τρέιλερ μπορεί να... λόγω τρέιλερ να είναι έτσι. Δηλαδή in-game να είναι διαφορετικό. Δεν νομίζω. Ναι, είδαμε νομίζω ναι, τα πράγματα. Εγώ είδα λίγο σαν ροκ πάντως, μια χαρά. Αυτό που λέει ο Ζάκ αλήθεια είναι, δεν έδειξαν και τίποτα τρελό, απλά κάποιο Pokemon. Στην ουσία Pokemon μας έδειξε. Pokemon και ημερομηνία. Ευτυχώς που η ημερομηνία είναι 17, άρα θα προλάβουμε να... Εγώ περίμενα να δείξει gameplay. Δύσκολα να σου δείξω. Ναι, το gameplay δύσκολα γιατί θα είναι οι μάχες μέσα στον πύργο, σε όποιον από τους δύο πύργους διαλέξεις, για το πώς θα εξελίξεις το μικρό το μυθικό. Ναι. Πάντως είναι όμορφο, βάζει δηλαδή και πολύ περισσότερους χαρακτήρες πλέον μέσα. Έχει και ωραία ιστορία για να αξίζει να το πάρεις, όχι μόνο τα Pokemon. Και λογικά από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή τώρα κάνω ένα rewatch στο trailer, το Gigantamax, το Blastoise και το Gigantamax, το Venusaur θα είναι από ένα Squirtle και από ένα Bulbasaur που θα σου δίνουν να επιλέξεις λογικά. Ναι. Και λογικά ύστερα θα παιχτεί σε Rage. Και ύστερα σίγουρα, ναι. Κάποια στιγμή θα μπει. Και όπως είδαμε και στα Raids, επιστρέφουν όλα τα θρυλικά. Δηλαδή, μας δείξαν όλες τις γενιές και από Mewtwo στην αρχή, που έχει ήδη παιχτεί βέβαια και κανονικά στο παιχνίδι. Μας έφυγε στη δεύτερη γενιά, Lugia, Groudon, μας έδειξε. Εγώ υποψιάζομαι ότι όπως μας έδωσαν τον G-Max Charmander, Charizard, μέσω μικρού Charmander στην αρχή, για δώρο. Τώρα θα παιχτεί κάτι ανάλογο στον DLC, θα πηγαίνει σε ένα σπίτι και θα σου λέει πάρε Bulbasaur ή Squirtle. Ναι, το έδειξε, επειδή το ξαναπρόσεξα τώρα το τρέιλερ, το βάζω για τις μετρήσεις που συζητάμε. Εγώ αυτό δείχνω που έχω παγώσει τώρα την οθόνη, το co-op σε πρωτάθλημα θα είναι, σε Battle Frontier, δεν ξέρω. Αν θα είναι online... Τα στάδια, επειδή και όταν παίζουμε κανονικές μάχες μας πάει, τα βλέπω ότι είναι τα ίδια. Δηλαδή το στάδιο που δείχνει εκεί πέρα είναι το στάδιο του πρωταθλήματος Pokemon. Ναι, και δηλαδή, πολύ. Είναι το βασικό στάδιο που υπάρχει. Και πολεμάνε τους Elite Four, δηλαδή. Εντάξει, μας έδειξε πρώτο τον Galarian Slowbro και μετά τίποτα. Ναι, για άλλα Galarian τελικά δεν είπανε κάτι πάνω σε αυτό. Έδειξαν νέα Pokemon. Σε εμάς την ομάδα ρωτάνε τα παιδιά για το VGC, κάποια πρόβλεψη τι θα δούμε. Παιδιά, δεν, θα κοιτάξω μια στιγμή τώρα μήπως έγινε κάποια ενημέρωση, γιατί από αυτό που είδαμε στο βίντεο είδαμε τις G-Max κινήσεις του Venusaur και του Blastoise, αλλά δεν έχουν δώσει κάποια πληροφορία τι ακριβώς θα κάνουν αυτές οι κινήσεις. Το Blastoise έχει πολλά κανόνια στην πλάτη, θα ρίχνει με αυτά. Και το Venusaur έτσι ότι βγάζει μεγάλες κλιματσίδες και χτυπάει πολύ δυνατά. Τώρα τι το ιδιαίτερο θα έχουν, πιθανολογούμε το Venusaur να ρίχνει κάτι σε στυλ λίτη. Κυριάκο, ένα λεπτό, συγγνώμη. Κυριάκο, μείνε στο Cramorant, ένα λεπτό. Πού να πάω? Στο Cramorant. Στο Cramorant που ήσουν πριν, το πουλί. Όταν δείχνει τα εσωτερικά του σπιτιού για τα καινούρια, δείχνει ένα Cramorant που φτύνει αυγό, είναι μηχανηματάκι. Ναι, αυτό τι παίζει. Αυτό πιθανότητα είναι και κάτι καινούριο σαν αντικειμενάκι. Να κάνεις fly, με αυτό, jetpack. Μπορεί να είναι τα νέα items που έγιναν leaked, τώρα δεν θυμάμαι ποια ήταν συγκεκριμένα. Ναι, και εγώ τα items είπα να μην τα διαβάσω, είδα μόνο τις κινήσεις και τα abilities. Είπα να μην πω κάτι άλλο παραπάνω. Αλλά δεν μοιάζει πολύ για item που απαραίτητα χρησιμοποιείται. Μπορεί κάτι να το κάνει σε μια αποστολή. Πάντως βγάζει αυγό στο σώμα του. Αν του πατήσει ένα play, δηλαδή σε εκείνο το σημείο, πετάει ένα αυγουλάκι μέσα από το στόμα. Μπορεί να κάνει κάτι στο breeding. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Ίσως, ναι. Και κάτι άλλο τώρα να βάλω. Να δούμε και το καινούργιο το Mythical. Να δούμε τι ακριβώς θα κάνει και αυτό, γιατί έχει δύο διαφορετικά styles και έχει ανακοινωθεί ήδη ότι τα abilities που θα έχει το κάθε style είναι ξεχωριστά. Δεν έχει ανακοινωθεί βασικά, έχει γίνει leak μέσα από το home ότι δεν θα έχει παλιά abilities, δηλαδή μην περιμένετε κάποιο vital spirit ή κάτι τέτοιο, όπως έχουν συνήθως κάτι τέτοιοι fighters, είναι ολοκένουργια. Εντάξει, κοιτάξτε εδώ που πάγωσα που υπάρχει πίσω το Rare Beam. Ξέρω τώρα αν φάνηκε στο Steam. Ναι. Παντού φαινότανε. Σε πολλά σημεία φαινότανε το Rare. Κάτι θα παίζει. Λογικά. Και ένα αυγό πάνω στο βουνό. Αυτό είναι οι εγκαταστάσεις που θα έχουν βάλει. Ρε, κοιτάξτε κράνος. Μισό να κάνω πόδι. Θα δούμε και τα καινούργια τα Regi. Εντάξει, μας δείξανε και τα για Galarian Form, μας δείξανε πρώτα το Slowbro που ξεκίνησε έτσι. Μετά έχουμε και τα Regi, τα καινούργια, και δεν είναι ακριβώς Galarian των παλιών από ό,τι έχω καταλάβει. Και μας έδειξε και τα Galarian. Έριξε και τα Bird σε κάποια φάση. Νομίζω εδώ θα δείχνει τα Birds. Να, το Articuno, Zapdos, Moltres, κάτω από το δέντρο. Προσπαθώ να βρω το Slowbro. Ήταν στην αρχή. Ο Slowbro ήταν αρχή, ναι, με το που ξεκίνησε. Μετά ένα Dynamax μας έδειξε περίπου στο πρώτο λεπτό. Το κάνει Dynamax η κοπέλα εκείνη που έφερε μαζί της ένα Slowbro. Ο Ζακ ρωτάει τα types στο Regi. Το Regi νομίζω ότι το ένα θα είναι ηλεκτρισμό και το άλλο δράκο. Regi Spark και ναι, Dragon. Α, το δεύτερο, τον Dragon. Το ένα θα είναι ηλεκτρικό και το άλλο Dragon. Δεν ξέρω αν έχω δύο διπλούς τύπους. Ναι, δεν νομίζω αν έχω διπλούς. Στα Regi. Θα το κοιτάξω κι εγώ μια στιγμή αυτό με τα Regi για να σας πω άμα δω κάτι. Γιατί αυτά είναι αλήθεια, τα έχουν ανακοινώσει, δηλαδή τα είχα δει σίγουρα που υπήρχαν. Λοιπόν, τα καινούργια Pokemon του Expansion Patch. Έχουμε λοιπόν το Kabfu που εξελίσσεται σε Urshifu και θα έχει τα δύο καινούργια τα abilities που έχουμε δει. Το ένα θα είναι το Unseen Fish, το άλλο και θα έχει την κίνηση Darkest Lariat. Και έχουμε δει το Zarunde, το οποίο δεν μας το έδειξε καθόλου τώρα, με το Leaf Guard Ability καινούριο. Ναι, πράγματι. Έχουμε το Calyrex. Το Calyrex είναι το Deer, το Mythical. Το οποίο θα θα είναι στο Tundra. Και μετά λοιπόν έχουμε τα δύο. Όχι, και όμως παιδιά δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για τα δύο καινούργια Reggie. Είναι ολοφάνερα όμως ρε. Αν το δεις, το ένα είναι σίγουρα ηλεκτρισμού και το άλλο μοιάζει με δράκο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ναι, το ένα πάει έχει άλλη δράκο για φέρει. Πάει για κίνηση ηλεκτρισμού, έτσι, για και στο ένα. Το και άλλο τα Reggie είναι πάει γενικά, οπότε πιθανόν να είναι μόνο ηλεκτρισμού και μόνο δράκο. Και μένουν τα ability τους. Τώρα θα κρατήσουν και αυτά κάποιο clear body, κάποιο... Λογικά σε abilities θα πάνε σε κάτι διαφορετικό. Πάντως γενικά για τα συγκεκριμένα ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, ούτε για τα Galarian, τα θρυλικά πουλιά του Κάμπερ. Έχουμε και Magmar. Τώρα το είδα. Θα επιστρέψει το Magmar. Μακάρι να επιστρέψουμε το Follow Me. Magmar, Aggron... Kingdra και Magnezone. Ναι. Και Magnezone, ναι. Εντάξει, με τα... Όλα αυτά παίρνουν Mega Forms, τα περισσότερα τουλάχιστον που έχουν δείξει. Το Kangaskhan, μόλις το ξεκίνησε με Kangaskhan, είναι αλήθεια ότι το περίμενα λίγο. Ναι, και εγώ ρε. Γενικά και για λίγο έτσι πάνω στο anime κάποια speculations που έχουν γίνει, επειδή ενάντια στο Nas θα επιστρέψει η Κορίνα και θα χρησιμοποιήσει το Mega Lucario, παρόλο που δεν υπάρχουν τα Mega αυτή τη στιγμή μέσα στο παιχνίδι, ίσως αυτό να σημαίνει πως κάτι θα συμβεί με αυτά, ότι δηλαδή τα Mega κάπως μπορεί να βρουν επιστροφή σε αυτά τα παιχνίδια. Μπορεί αυτό το Tundra, μπορεί να μην γίνει απαραίτητα από τώρα, αλλά ίσως το Crown Tundra, το επόμενο νησί που θα μπει με τα expansion, θα μπορεί να υπάρχουν τα Megastones μέσα. Ναι, σίγουρα. Ό,τι είδαμε περισσότερο είναι για το πρώτο DLC που θα έρθει. Άρα έχουμε καιρό ακόμη μέχρι το επόμενο. Ναι, το επόμενο θα βγει κάποια στιγμή το χειμώνα, λένε. Τώρα μπορεί να βγει και Νοέμβρη, για τον ένα χρόνο του παιχνιδιού, λογικά. Ναι. Α, τότε πότε ακριβώς, μέχρι πριν ξεκινήσουμε το podcast δεν ξέραμε ούτε το expansion το τώρα πότε βγαίνει. Τελικά πέσαμε κοντά, είναι αλήθεια. Εκεί που είχαμε πει 17 με 19 δηλαδή περίπου του μήνα ότι θα βγει, όντως τελικά το ανακοινώσανε για τώρα, για 17 του μήνα. Βόλεψε μια χαρά η ημερομηνία. Ο Διονύσης ρωτάει μέχρι πότε μπορεί να κάνει pre-order. Λογικά ναι, μέχρι την κυκλοφορία. Το pre-order θυμάμαι ότι είχαν αναφέρει ότι ήταν μέχρι το τέλος Μαΐου και εγώ δεν το έχω κάνει, είναι αλήθεια, και τώρα λίγο με άγχωσε, αλλά θεωρητικά και τώρα σαν pre-order πιάνει, μπορεί και να τα δώσουμε τα δωράκια, αλλά η τελευταία ενημέρωση δηλαδή που θυμάμαι που είχα δει ήταν ότι όποιος το πάρει μέχρι 31 Μάη ήταν όντως pre-order. Εγώ δεν το θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, θα το ψάξω τώρα να είναι. Ναι, γιατί μπορεί και να έχει αλλάξει κάτι ή να μην το θυμάμαι κι εγώ καλά, οπότε... Ας του ρίχνουμε έτσι μια ματιά. Πάντως φαίνεται ότι όντως έχουν βάλει πραγματάκια μέσα, δηλαδή δεν σου πουλάνε το άδειο Pokédex ουσιαστικά που τους είχαν κατηγορήσει πολύ στην αρχή ότι το Pokédex ήταν πολύ αδιανό. Έχω βάλει μπόλικα, ναι. Βάλανε μέσα και καινούργια μυθικά και τέτοια, κάποια παλιά, καινούργιες μορφές, καινούργια Reggie. Ιστορία θα έχει καινούργια αυτό, να σου κάνει τώρα και την ιστορία λίγο με τον Bulbasaur και το Squirtle, να σου δείξει πράγματα. Εδώ βλέπω ότι και ο Zoroark θα επιστρέψει. Φαίνεται στο βιντεάκι. Όχι, αλλά έβγαλα μια λίστα και θα επιστρέψει και ο Zoroark και ο Lycanroc. Ναι, τον είδαμε αυτό. Ναι. Ναι, Lycanroc το προσέξαμε και εμείς, είχε βγάλει. Είδαμε τη μία μορφή μόνο, αλλά λογικά θα υπάρχουν και δύο. Το Cerebi ενημερώθηκε μόλις ότι τα δύο καινούργια Reggie λέγεται. Το ένα Regieleki είναι Electric Type και το άλλο λέγεται Regidrago και είναι Dragon Type. Ακριβώς αυτά που είπατε, παιδιά. Ναι, και κάτι άλλο, Galarian Moltres είναι Dark Flying. Galarian Zapdos είναι Fighting Flying και Galarian Articuno είναι Psychic Flying. Μια χαρά. Πολύ όμορφα. Το Moltres ειδικά... το Articuno είναι πανέμορφο. Το Articuno, ναι. Γενικά τα τριλικά πουλιά αυτά είναι όμορφα, αλλά ειδικά έχω ακούσει για το Moltres και λίγο για το Articuno ότι τα θέλουν και λίγο και οι παίκτες πιο σπασμένα για να μπορέσουν να παίξουν επιτέλους. Γιατί το Moltres και το Articuno είναι λίγο αντικειμένα, είναι αλήθεια, και στο VTC. Να δω αν μπορώ να βάλω μια εικόνα εν τω μεταξύ. Αν έχεις τη δυνατότητα γράψεις το Pokemon από δεν βγαίνουν. Οι τύποι τους αλλάξανε στους τύπου, στην τριάδα τύπων που νικάει το ένα το άλλο. Κάποτε το λέγαμε και με κάποια παιδιά ότι τα starters δεν είναι απαραίτητο να είναι φωτιάς, grass και water για να νικάνε το ένα το άλλο. Θα μπορούσαν να είναι psychic που νικάει το fighting, το fighting που νικάει το dark και dark που νικάει το psychic. Ναι, το έκαναν τώρα με τα birds. Και το κάνανε, ναι, με τα birds. Βέβαια το flying type δίπλα χαλάει λίγο το Zapdos. Σε άλλη ενημέρωση, τον Galarian Slowbro βγαίνουν σιγά σιγά, με κάθε ανανέωση βλέπω και κάτι καινούριο. Το Galarian Slowbro θα είναι poison type και psychic type και θα έχει μια νέα ability που θα λέγεται quick draw και μια καινούρια κίνηση που θα λέγεται sidearm smash, που μόνο αυτό μπορεί να μάθει. Κάνει poison τον αντίπαλο και προκαλεί είτε physical είτε special damage ανάλογα με το ποιο από τα δύο θα έκανε περισσότερο damage. Δηλαδή όπως το έχει χτισμένο, η κίνησή του κάνει το περισσότερο damage με αυτό. Είτε με physical είτε με special. Το προσπαθούν για να παίξει και το Slowbro λίγο στο VGC. Πιστεύω ότι το σίγουρο poison και η κίνηση που επιλέγει physical special κάποιοι σίγουρα θα το εκτιμήσουν. Παίκτες από Wolfie πιθανόν θα το χρησιμοποιήσουν και όλα σε 100%. Και έχει δοθεί ήδη το Slowpoke, άρα θα παιχτεί από τώρα breeding από πολλούς. Ναι, απλά δεν εξελισσότανε. Λογικά δεν το βλέπω κάπου αυτό, αλλά λογικά θα έχει την εξέλιξή του, θα μπορείς να την πετύχεις μόνο στο νησί. Ναι. Και δεν μας έδειξαν τίποτα για Slow King. Ναι, το Slow King που είναι το άλλο counterpart μπορεί να... Που στο προηγούμενο trailer νομίζω μας είχε δείξει κάτι. Δεν είμαι σίγουρος. Για Slow King. Ναι. Νομίζω υπήρχε με κρυμμένο το κεφάλι, ναι. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, λογικά αυτά τα δύο τα πηγαίνουν πακετάκι συνήθως. Ο Διονύσης ρωτάει αν θα υπάρξει και τρίτο expansion pack ή κάποιο remake παγιάς κασέτες. Εγώ πιστεύω και τα δύο. Εγώ άλλο DLC δεν νομίζω σε αυτές. Αφού είναι ήδη δύο DLC. Περιμένουμε και τρίτο Regis. Α, για να είναι πάλι ακόμη τρία τα Regis, Πάντως θα υπάρχουν και τα παλιά τα Regis. Ναι. Δεν είναι ότι... Επειδή να το φέρω στο Tundra. Ναι, στο Tundra μπορεί να μπει άλλο ένα ή άλλα δύο. Πιθανόν. Δεν έχουν όριο σε τέτοια πράγματα. Δεν τρέπονται να βάλουν. Εγώ πιστεύω τα Pokemon πλέον ότι Sword και Shield θα πάει όπως το Smash Bros. Που έχουν βγει ήδη πόσα DLC, 3-4. Ναι, είναι αλήθεια. Τώρα από το να βγάζουν και συνέχεια καινούριο παιχνίδι, είναι αλήθεια ότι ψιλοβολεύουν το να γίνονται DLC. Δηλαδή το συγκεκριμένο ήρθε και πιο φθηνά στους παίκτες από το να τους πουλούσαν ξανά κάποια κασέτα remake που να είναι πρακτικά η ίδια ιστορία και να σου έχει δύο νησιά παραπάνω, όπως γίνεται εδώ. Οπότε στη μισή τιμή πρακτικά πήραμε νομίζω πολύ περισσότερα πράγματα από όσα θα παίρναμε από καινούριο παιχνίδι. Και είναι θετικό πιστεύω αυτό. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι πάνω από 10 ώρες παιχνιδιού. Όχι, δύσκολο. Δεν θα είναι. Μου έχει στείλει ο Γρηγόρης μήνυμα, θα μπει στην κλίση λέει. Γιατί ρωτάνε και από τη σελίδα σας πράγματα, αλλά στο chat δεν φέρονται όλα τα μήνυματα. Ναι. Όχι, στη σελίδα μας τα βλέπω εγώ. Ότι έχουν ερωτήσει η τελευταία ερώτηση ήταν για τα Gigantamax που είπαμε πριν, ότι επειδή ακόμη δεν ξέρουμε τα ability, αλλά... Ένα λεπτό, κάνω συνέχεια ανανεώσεις, παιδιά, μπορείς σύντομα να το μάθουμε. Αυτό που ήταν να πω με τους Regis, νομίζω το έπαιξαν λίγο λάθος, επειδή αν το δούμε, ας πούμε, σαν γενική εικόνα, είχαμε τρεις Regis και το Regi Gigas, που υποτίθεται ήταν το κεντρικό των τριών. Το ανώτερο, ας πούμε, και ήταν συνδυασμός των τριών, και τώρα έρχονται και λένε, πάρτε ακόμα δύο. siguiente. ¿Sabes cómo me neo la chiquita? Big MS. Big MS. Τι είπα να κάνω ντου. Τι λέει, πώς πάει, παιδιά? Καλά είμαστε. Πες τη γνώμη σου για το τι είδες. Ωραία, ωραία πράγματα είδα. Αν το πάρουμε από την πλευρά του competitive gaming. Είδα Rain, Politoed και Kingdra. Οπότε θα παίξει πάρα πολύ Rain, παιδιά, να περιμένετε. Είδα Regenerator, είδα στο αγαπητό Tangrowth. Και για singles πολύ σπασμένο το Tangrowth. Ναι, ναι, γι' αυτό, για singles. Στο VGC δεν παίζει τόσο, αλλά πολύ ωραίο. Τι άλλο είδα? Είδα δύο καινούρια Regi, τα οποία είναι ωραία Pokemon. Δεν χρησιμοποιούνται τόσο πολύ τα Regi στο VGC, αλλά στα singles, στα low tier, στα UU και αυτά, είναι πολύ ωραία να τα χρησιμοποιείς. Γιατί είναι ο κόσμο. Δεν ξέρουμε ακόμη για τα Regi, γιατί λέει θα έχει νέο ability. New ability Transistor. Το Electric Type θα έχει νέο ability, το οποίο θα λέγεται Transistor. Για μισό λεπτό που σας διακόπτω, ανέβηκε στην Ιαπωνέζικη σελίδα των Pokemon. Μισό λεπτό, αυτό που είδαμε είναι γούλοπο, λέει. Βάζεις 4 tools στο μηχάνημα και σου βγάζει ένα καινούριο, λέει, τη φάση. Και μπορεί να βγάλει μέχρι και Master Ball. Οπ. Point up. Ποιοι θέλουν παραπάνω Master Ball, παιδιά, ευκαιρία. Υπάρχουν πληροφορίες για τις νέες κινήσεις. Δείτε την μετάφραση, ρε. Shit no χώνο. Θα υπάρχει τέτοια βίντεο. Βγήκανε και τα abilities, παιδιά, των Galarian Birds, του Articuno, το νέο ability είναι το Competitive, του Zapdos, το νέο ability είναι το Defiant. Πάλι σπασμένο Zapdos, παιδιά. Και από το ability του Moltres είναι το Berserk. Αν χτυπηθεί με critical, νομίζω αυξάνει full το attack του. Και πάλι όμως. Κοίτα, είναι dark flying αυτή τη φορά. Τα έχει διαφορετικά, όπως ας πούμε και το Zapdos είναι fighting. Όπως τα κόβω, πέραν το Articuno που σαν psychic οι πιο καλές κινήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει είναι special. Οι άλλοι δύο λογικά θα πάνε για attackers, από ό,τι φαίνεται εδώ. Με define δηλαδή και με berserk. Το Articuno έχει και το competitive, οπότε σίγουρα θα ήταν special. Το competitive θα του ανεβάζει πάρα πολύ τα στατιστικά. Δηλαδή, άμα φάει ένα intimidate που παίζει συνέχεια, παίζει πάρα πολύ το intimidate στο BGC, το Articuno θα γίνει λίγο σπασμένο. Θα είναι πρακτικά το καινούριο Milotic. Όπως παίζουν τώρα λόγω του competitive, θα παίζει έτσι το Articuno που είναι και πιο γρήγορο, κάνει άλλα πραγματάκια. Θα κρατήσει σίγουρα και κάποιες παλιές κινήσεις, κάτι Ice Beam, κάτι τέτοια που κλείεται να μην τα μαθαίνει, αλλά και οι Psychic κινήσεις είναι πολύ δυνατές. Ισχύει, ισχύει. Πάρα πολύ καλά. Εσείς, παιδιά, πώς κάνατε? Κυριάκος, Στέφανε. Εγώ τώρα βλέπω άλλο νέο. Η σπηγιά που και καλά θα κάνεις Dynamax με τους trainers θα είναι κάτι σαν survival, δηλαδή θα προχωράς στάδια και λέει ότι αν χάσεις το max rate θα σε πετάει έξω από τη σπηγιά. Αλλά θα είναι κάτι σαν παραθώνιο. Αυτό με τα puzzle το είχαν παίξει και στο Sword and Shield από την αρχή, δηλαδή έβαλαν κάποια μικρά puzzles για να παίξεις γυμναστήρια κτλ. Είναι ωραίο, εμένα μου αρέσουν αυτά. Σε όλους αρέσουν αυτά. Άρα θα έχεις επιλογή στην ουσία ένα στα 4 να κάνεις κάθε στάδιο. Θυμίζουν δηλαδή πρώτης γενιάς γυμναστήρια και δεύτερης. Ναι, ναι. Και φαντάζομαι θα είναι πιο πολύ Battle Frontier αυτό. Δηλαδή σαν τα πρώτα γυμναστήρια και μετά Battle Frontier αυτό. Τη σου βάζει δοκιμασία, την περνάς, νικάς κάποιον αντίπαλο, κάνεις πράγματα και έτσι προχωράς παραπέρα. Άμα χάσεις, έξω και ξανά από την αρχή. Ένα edit που έκανε μόλις τώρα το Cerebi, το Hidden Ability, Grookey, Scorbunny και Sobble θα είναι available μέσω του Pokemon Home, αν απλά κάνεις deposit ένα Pokemon της Sword and Shield εκεί. Ναι. Οπότε όσοι έχετε το Pokemon Home μπορείτε πλέον να έχετε Grookey, Scorbunny και Sobble με τα Hidden Abilities. Ναι, ήρθε ο Λίπερο. Λίπε, 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 λάι. Δεν ξέρω τι μπορώ να πω γι' αυτό. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Φτάνει το καινούριο Greninja, θα είναι αυτό το Scorbunny. Δεν τη γλιτώνουμε, θα παίξει παντού. Χρειαζόταν και ένα ατάκερ όμως. Χρειαζόταν. Χρειαζόταν, ναι. Με αυτό το ability εννοώ. Το λιμπερό. Ναι, ναι. Το Greninja θα είναι το special, το... Ναι, ναι. Greninja δεν είδαμε βέβαια. Λογικά στο επόμενο DLC μπορεί να προσθεθεί. Ή στο μεθεπόμενο, όπως είπε κάποιος, ότι μπορεί να υπάρχουν και παραπάνω. Εγώ το πιστεύω βασικά, το έχω σίγουρο. Γιατί αν είναι όντως να πάει μετά από 1,5 χρόνο το καινούργιο παιχνίδι, τότε ίσως ναι, να υπάρχει και τρίτο DLC του χρόνου, μετά ένα χρόνο από τώρα. Ναι. Αλλιώς δεν βγαίνει αλλιώς. Αυτό που βλέπω τώρα στο stream, μάλλον είμαι λίγο πιο πίσω, το Grass Slider που λέει θα είναι καινούργια κίνηση Grass, την οποία θα τη μαθαίνουν λογικά τα starters, έτσι. Κάτι έτσι κατάλαβα και εγώ, ναι, και εκμεταλλεύεσαι και τον Grass Field. Καλό αυτό. Θα εκμεταλλεύσει τον Grass Field, γιατί το ability του Grookey αυτό είναι πρακτικά, το hidden ability, φέρνει Grassy Surge. Και του Sobble το hidden ability είναι το sniper, αλλά δυστυχώς αυτά τα Pokemon δεν θα είναι τα starter σου, οπότε τα Gigantamax δεν θα μπορούν να παίξουν με τα hidden ability ακόμα. Μπορεί να υπάρξει τρόπος να τα δώσουν, ξέρω. Αν τα δώσουν τότε το Scorbunny, το Cinderace τέλος πάντων, σαν εξέλιξη, και η Gigantamax θα είναι υπερβολικά δυνατό. Δηλαδή, να έχεις ένα Pokemon με 4 διαφορετικές κινήσεις που να μπορεί να αλλάζει το type του για να χτυπήσει Stab, μία Max κίνηση ή την G-Max του, η οποία είναι και Mold Breaker μαζί, νομίζω θα είναι πολύ δυνατό κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο δεν ήταν και το Greninja. Εντάξει, η G-Max έτσι χίλιος είναι Stab. Ναι, το G-Max είναι έτσι κι αλλιώς. Απλά πλέον μπορεί να χρησιμοποιεί και τις υπόλοιπες έτσι. Σε περίπτωση που πάρει το Gigantamax με κάποιο τρόπο. Όπως το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, θεωρητικά δεν μπορεί να το πάρει το συγκεκριμένο Scorbunny που δίνουν εδώ. Από το μέσο του Home. Ναι, ναι. Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα, από ό,τι βλέπω, εδώ στο Cerebi τουλάχιστον δεν έχει βγει, έχει μείνει κενό, το ability το οποίο θα έχει το Dragon Type, το Regidrago. Έχουν βγει και τα exclusives Pokemon. Kingdra για παράδειγμα, Magnezone, Chansey, Lisan Rock θα είναι στην... όχι, άκυρο ρε, για DLC μιλάω. Εντάξει, τα δεύτερα Pokemon δεν τα έχω δείξει ακόμη. Ωραία. Εντάξει, άκυρο. Νόμιζα πως θα ήταν exclusive, αλλά... Gigantamax Blastoise κοιτάω τώρα. Εδώ πέρα βλέπω ότι λέει ότι το Grookey, το Scorbunny και το Sobble με τα hidden ability είναι διαθέσιμα από τώρα. Είναι από τώρα, ναι. Ναι, το είπαμε, ναι. Όσοι μπουν στο home, ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορούν να στείλουν ένα Pokemon που έχουν πιάσει στην περιοχή Γκαλάρ, να το στείλουν στο home και θα τους ενεργοποιηθεί να μπορούν να πάρουν τα 3 starters με hidden ability. Μια χάριστη απορία για τους shiny hunters. Υπάρχει περίπτωση να πέσουν shiny αυτά? Ναι, εντάξει, σίγουρα όχι από αυτό ίσως, αλλά άμα τα κάνεις, θα είναι λογικά λίγο πιο εύκολο. Εντάξει, ναι, με Brit, ναι, αλλά λέω αν τύχει να σου δώσει απευθείας shiny από το δώρο, από το Mystery Kit. Δεν το ξέρω εγώ. Ναι, αν δεν το έχουν lock με κάποιο τρόπο, εντάξει, άμα το έχουν ανοιχτό, θα παίξει λογικά. Θα υπάρχει πιθανότητα η κλασική. Δεν έχει λόγο κανονικά να μην υπάρχει, απλά μπορεί να το πούνε. Φαντάζομαι μόλις το δοκιμάσουν μερικοί και το κάνουν μερικές χιλιάδες φορές. Ναι. Θα το δουν εκείνοι και θα το αναφέρουν. Αν το δοκιμάσουν 4.000 άτομα, θεωρητικά θα το βρει ένας. Άμα το δοκιμάσουν 4.000 άτομα 4.000 φορές όμως, γιατί είναι και τρελή η Shiny Hunter, πολλές φορές. Το θέμα δεν μπορεί να κάνει soft reset εδώ. Το παίρνεις και τέτοιος. Πάντως, άμα δεν το βρει, ναι, αυτά είναι αλήθεια ότι δεν το κάνει soft reset. Ο Γιάννης λέει έκαναν το Slowbro Megaman. Megaman. Και τον Blastoise στο ρηχτό. Εντάξει, ο Blastoise θυμίζει Λάπρας, T-Max Λάπρας, με τα κανόνια. Ναι, γιατί κρατάνε και τα δύο από το ότι έχουν calls, δηλαδή έχουν τους... Πώς λέγεται ρε παιδιά, δεν μου έρχεται τώρα αυτό που είναι και το Κόρσολα. Οι νησίδες, δεν πειράζει, δεν το κατέστρεψα. Το χάλασα, πάει. Αυτό που λέω πάντως και είναι ότι το Zapdos είναι ένα πιο δυνατό Bravery. Ναι. Ναι, ισχύει. Οπότε θα κάνει terror γενικά στο VGC. Δεν υπάρχει. Λογικά κάποιο Brave κάτι δυνατό Flying Type θα το μαθαίνει για να αυξάνει και το speed του. Ναι. Άμα πάει και το Intimidate θα πάει πλην ένα attack μετά συν 2, οπότε θα είναι σύνολο στο συν 1 attack. Πολύ πολύ δυνατό, πραγματικά. Εντάξει, και Fighter Flying, ωραίος τύπος, δηλαδή μπορεί να ανεβάσει το attack του με stab κινήσεις, μπορεί να ανεβάσει και το speed του με stab κινήσεις και μετά ναι, να κάνει terror. Μπορεί να πάρουν και αυτά κάποιες από τις καινούργιες κινήσεις εντωμεταξύ που αναφερθήκανε. Εδώ βλέπω θα επιστρέψουν και τα τάπου, αλλά λογικά θα επιστρέψουν στο Τούντρα τα τάπου. Ναι, το λένε για τα τάπου. Λογικά κάτι τέτοιο θα γίνει. Μπορεί και το... Τα τάπου εσείς που ασχολείστε περισσότερα με το competitive χρησιμοποιούνται? Ναι, παίζανε πάρα πολύ και... Το ψιλοφοβάμαστε και λιγάκι, να μην το χαλάσουμε το competitive τα τάπου, αν και με τα Pokemon που βγαίνουν και λόγω του Dynamax και του Gigantamax αντίστοιχα, μπορεί να είναι λίγο πιο περιορισμένα. Να μην είναι δηλαδή σε τόσο μεγάλη δυναμική, αλλά και πάλι... Μου θυμίζω δυναμική ρότο, τέτοιο στυλ, που είναι τα... Είναι αυτό το καθένα από αυτά που είναι το τερέν του, ναι, οπότε... Ναι. Το κάνει λίγο, είναι κάπως επικίνδυνο το να υπάρχει το τερέιν, ας πούμε, και το τάπου κόκο που πατάει κάτω στο ηλεκτρικό τερέιν να κάνει τόσο δυνατές τις ηλεκτρικές του κινήσεις. Νομίζω όμως τα ανερφάραν τώρα, δηλαδή το πήγαν στο 1,2 από το 1,5. Οπότε το μετριάσανε λίγο το κακό με τα τάπους. Ναι, οπότε, ναι, αν ισχύει όντως αυτό, γιατί δεν το έχω προσέξει, τα τάπους όντως θα είναι πολύ πιο περιορισμένα σε αυτό. Δεν ήταν και όλα τα τάπου. Το τάπου Λέλε και το τάπου Κόκου ήταν κυρίως τα πολύ μεγάλα terror. Και το τάπου Φίνι. Και το τάπου Φίνι, ναι, ισχύει. Ενώ το τάπου Μπούλου ήταν λιγότερο περιορισμένο, αλλά έχει το καλό ότι μπορείς να το παίξεις με Pokemon που έχουν αδυναμία στα Earthquake και στις Ground Type κινήσεις, τις οποίες και περιορίζει το Grass Terrain. Όλα είχαν όλα τακτικές είχαν. Ήτανε... σχετικά καλά σχεδιασμένα, με κάνεις πολλές στρατηγικές, αλλά ήταν όλα OP. Π.χ. εδώ πέρα τώρα θα μπορείς να περιορίσεις με το Tap Fini, ας πούμε, ή με το Mr. N και τον Dragon Ball. Ναι, ναι. Βάσει του Σέρετ επιστρέφουν και τα Uxie Mesprit Azerth, αλλά δεν τα έχουμε δει νομίζω. Ναι, αυτό το έχω ακούσει από το πρωί εγώ, δεν ξέρω πού το βρήκανε. Κοίτα, τη στιγμή που δείχνει όλα τα θρυλικά, τα μεγάλα της κάθε κασέτας να επιστρέφουν, υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψουν και αυτά με κάποια raids ίσως. Θρυλικά Pokemon είναι, εντάξει, λογικό. Πάντως, δηλαδή, τώρα βλέπω το artwork του Gigantamax Urshifu και είναι πανέμορφο. Το Urshifu. Ναι, ναι. Gigantamax, Dynamax κάνουν αυτά, έτσι, δεν κάνουν και Gigantamax, τα Urshifu. Ο Σέρωτη λέει Gigantamax, δεν ξέρω αν έκανε λάθος. Αλλά... δεν και εγώ τώρα λίγο έχω κολλήσει με αυτό, αλλά νόμιζα ότι... Απλά Dynamax γίνεται. Άμα είναι και η Gigantamax γι' αυτό, θα το κάνω. Εγώ ίδια τα βλέπω, άρα παίζει να είναι Dynamax. Ναι, αυτό γιατί άμα έπαιρνε Gigantamax θα ήταν λίγο πιο big thing. Ναι, ναι. Παίρνει Gigantamax. Και θα ήταν διαφορετικό, μοιάζουμε. Ναι, μέχρι στιγμής το μόνο Mythical που έχει πάρει Gigantamax και απλά ακόμη δεν είναι available για το παιχνίδι είναι το Meltan σαν Melmetal. Ναι, ναι. Που γίνεται λίγο σαν... λιωμένο αλουμίνιο. Ναι, είναι πιο αλουμίνιο έτσι, είναι σαν Σαν να είναι τέλος πάντων για να παίξει τον Neon Genesis Evangelion, ας πούμε. Είναι μια τέτοια φάση. Είναι λίγο άγγελος. Είναι λίγο μεταλλικό. Η Βέτς με παγιά θελικά λέτε να δούμε. Θα υπάρξουν σε raids, όπως έχουμε δει. Ναι, ναι. Events δεν νομίζω, ενώ in-game events. Με ιστορία δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλά. Με raids, ρε. Με raids, ναι. Με raids, ναι. Αλλά εντάξει, έχει... δεν με ενθουσιάζει αυτός ο τρόπος, εμένα τουλάχιστον. Δηλαδή μου θυμίζει κάτι από Sun and Moon, από Sun and Moon που τα έπαιρνες με τα World Force, που ήταν ψιλοεύκολο, ας πούμε. Πάντως πηγαίνω να σου πω, εγώ το προτιμώ από το να το πηγαίνουμε με κωδικούς και να τα παίρνουμε και να τρέχουμε. Ναι, σίγουρα, παρά κωδικούς, ναι, αλλά μπορούσαν να είναι μια, ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Και να είναι ιστορία. Και εκεί το δυτικό δεν θα πιάσεις όσα θες εδώ πέρα. Δεν θα παίρνεις ένα. Ναι, είναι σπασμένο αυτό όμως. Όχι. Μπορεί να τα φτιάξει διαφορετικά, δηλαδή ας πούμε τον Groudon μπορεί να παίξει και φυσιολογικά, γρήγορο ας πούμε, όσο γρήγορο μπορεί να είναι, και να παίξει και αργό, οπότε μπορείς να φαρμάρεις δύο Groudon, το ένα να έχει 0 speed όσο γίνεται και το άλλο να έχει τα κανονικά του στατιστικά που μπορείς με καπάκια με όλα αυτά να τα ανεβάσεις. Πάντως σε κανένα προηγούμενο παιχνίδι δεν μπορούσαμε να πάρουμε πάνω από ένα θρυλικό. Αυτό ήταν χαζομάρα για μένα, γενικά. Για μένα όχι, επειδή αν το δεις ιστορικά είναι μόνο ένα το θρυλικό. Δεν μπορείς να βρεις δύο θρυλικά. Στο άνιμε αυτό έχει αλλάξει εδώ και καιρό, είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν το χρησιμοποιούν πλέον έτσι. Τα θρυλικά από πολύ παλιά ακόμα τα δείχναν να έχουν και άλλες μορφές, ας πούμε. Και, να έχουν και μικρούλια τους. Και στο άνιμε ήταν με το Λούγκι, ας πούμε. Αυτό, ναι, ναι. Και διαφορετικά Zapdos έχουμε δει νομίζω στο Άνιμ, αν θυμάμαι καλά. Zapdos έχουμε δει ένα στο άνιμε, αλλά είχαμε δει ένα στις ταινίες που δεν είναι και τρελά κάνουν, παρόλο που εκείνου του τύπου οι ταινίες ήταν λιγάκι, αλλά γενικά το έχουμε δει σε διάφορα σημεία, δηλαδή είχαμε δει ένα Zapdos που πάλεψε ο Άστιν Γκάλος, μετά είχαμε δει το άλλο κλασικά πίσω στα πορτοκαλί νησιά. Είχαμε δει και στο Κάντο να υπάρχει Zapdos, δηλαδή τώρα να είναι το ίδιο Zapdos το οποίο κινείται πολύ γύρω-γύρω και στο Τζότο σε μία λίμνη που είχε ενεργοποιήσει νομίζω έναν κρίσταλο, κάτι τέτοιο το Zapdos. Ναι, ναι. Ή Κάντο ήταν στο Battle Frontier, δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο είχε γίνει ακριβώς. Αλλά τώρα να είναι το ίδιο Zapdos και στην Κάλος που αντιμετώπισε ο Ας και πίσω στο Κάντο Τζότο είναι λίγο δύσκολο. Ναι, ισχύει. Το χώο, να το καταλάβουμε να είναι ένα, το χώο, γιατί πηγαίνει, το έχουν δει δηλαδή πραγματικά να κυκλοφορεί παντού. Αν και όχι και τελείως παντού. Ο Άς είχε αναφέρει ότι πάει στη Χόεν, δεν πήγε ποτέ, δεν το έχει δει ποτέ στη Χόεν. Το έχει δει την περίοδο της Χόεν, αλλά ήταν πάλι πίσω στο Κάμπτο. Ο Άς είχε δει Shiny νομίζω, δεν είχε δει Shiny. Όχι, το κανονικό ήταν. Το κανονικό. Απλά, ναι, εντάξει, φάνηκε τώρα έτσι για να μην είναι και τόσο αναγνωρίσιμο. Όντως το βλέπαμε σαν χρυσό στα χρώματά του. Στο πρώτο επεισόδιο πάντα. Αλλά τότε δεν νομίζω ότι είχαν το μυαλό τόσο να το πάνε τόσο μακριά. Μια χαρά. Ωραία. Πάντως, κοίταξε να δεις την ερώτηση που μου έκανες πριν, είναι ότι πολλές φορές ήθελα πολλά διαφορετικά, ας πούμε, Groudon, για να παίζω διάφορα παιχνίδια και δυσκολευόμουν πάρα πολύ να τα βρω ή να τα φτιάξω. Ενώ τώρα να έχεις καμιά 15 στο κουτί και να τα κάνεις όποτε θες, όπως θες. Δηλαδή δεν με χαλάει καθόλου. Χάνει λίγο την έννοια του όμως, του θρυλικού. Μπορεί να είναι κάτι σπάνιο, κάτι... δεν ξέρω. Εντάξει, μην περιμένετε να παίρνετε και 30 ground για παράδειγμα. Έτσι όπως το διαβάσαμε θα κάνεις π.χ. 10-15 raids και αργότερα να παίρνεις legendary. Ναι, οκ. Άρα πόσα θα υπάρχουν, πόσες πιθανότητες είναι να πάρεις το καθένα. Μπορεί εκτός του Real Den να υπάρχει legendary Den και να είναι μόνο ένα. Αυτά θα είναι στη σπηγιά, ρε, που έχουμε δει τα legendary. Μόνο εκεί θα τα παίρνεις. Ναι, μπορεί να είναι και ένα μόνο, δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε πως όχι για μένα πάλι. Όχι, ένα δύσκολο, γιατί υποτίθεται θα παίζεις με 4 online. Πες οι 3 το έχουν πάρει και ο ένας δεν το έχει πάρει. Αν πεις να παίξεις online με τον άλλον, θα βρεις ακόμη ένα. Λογικά. Ναι, εσύ. Ναι, εντάξει, καλά μπορεί και να... τα κάψα βέτς πώς θα είναι. Άμα εδώ χάνεις ένα πλωμάτσι κάπως. Εκτός αν στην είσοδο, για παράδειγμα, δηλώνεις ότι και όλες Legendary θέλεις να βρεις. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει... Μπορεί. Ναι, δεν νομίζω να τα δώσουν όλα πάντως. Είναι παράλογο να τα δώσουν όλα. Έχουν δείξει αρκετά πάντως. Ναι, ενώ θα είναι exclusive, θα είναι Sword and Shield. Μισά-μισα. Α, όπως κάνουν συνήθως. Ναι, αυτό μπορεί. Ναι, αυτό ναι, εννοείται ότι θα είναι έτσι. Ναι, για να έχει αξία να έχει κάποιος τη μία κασέτα ή την άλλη. Εντάξει, το άλλο παράξενο είναι ότι σήμερα άρχισαν τα νέα Red Dance στο Sword and Shield μέχρι 29 Ιουνίου. Αλλά 17 Ιουνίου θα έχουμε τα DLC. Τι θα παιχτεί. Ναι, θα βγουν τα DLC και εντάξει, όποιος ταξιδέψει το DLC, εφόσον δεν είναι αναγκαστικό να το αγοράσουν όλοι, αναγκαστικό για να είσαι μέσα στην ιστορία, ναι. Το DLC θα έχει τα δικά του και θα συνεχίσουν, ναι, δηλαδή μόλις τελειώσει το event, θα πάει κατευθείαν σε επόμενο event, όπως κάνει σήμερα, ναι. Που θα είναι με δικά του. Αλλά εντωμεταξύ Pokemon, κάποιοι που θα έχουν τα άλλα τα dance που θα έχουν αγοράσει το DLC θα μπορούν να στείλουν σε κάποιον που δεν το έχει αγοράσει. Δηλαδή εγώ μπορώ να πιάσω ένα Groudon και να γυρίσω να το στείλω σε ένα φίλο μου ο οποίος δεν θα έχει το DLC. Άρα αυτό, έτσι όπως το λες, σημαίνει μπορείς να έχεις όλα τα legendaries χωρίς να είναι exclusive, επειδή ο άλλος που δεν θα έχει τον DLC θα μπορεί να το πάρει και θα μπορεί να το στείλει μετά. Ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι το νόημα, ότι η μία κασέτα έχει το ένα, η άλλη έχει το άλλο, αλλά αν τα ανταλλάξεις μπορούν όλοι να τα έχουν όλα. Κοίτα, μπορεί να βάλουν περιορισμούς στο VGC μετά. Όπως δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις Pokemon από το Pokemon Go, για παράδειγμα. Μακάρι να το κρατήσουμε περιορισμό στο VGC, ας πούμε, να μην παίζουν τα θρυλικά. Για να είναι πιο ωραίο. Γιατί όσο μπαίνουν τα OP θρυλικά, τόσο πιο πολύ θα είναι. Ουσιαστικά θα μειώνεται το εύρος των δυνατών ομάδων, όχι των ομάδων γενικά. Εντάξει. Οπότε, ναι, θα αναγκάζει να παίζει κάτι κλειστό. Αυτό είναι το κακό. Βγήκανε κάποια καινούργια νέα. Το Cramorant λέει θα σε αφήνει να ενώσεις 4 αντικείμενα μαζί, αυτό που λέγαμε πριν, για να φτιάξεις, λέει, νέα αντικείμενα από αυτά. Θα παίρνεις, λέει, διαφορετικά αντικείμενα βασισμένα στο τι αντικείμενα έχεις βάλει μέσα. Εντάξει, υποθέτω άμα βάλεις 4 Pokeball θα γίνεται μια Great Ball. Αν βάλεις 4 Great Ball θα βγει μια Ultra Ball. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί ότι θα σου πετάει και Master Ball. Ναι, κάτι τέτοιο. Άλλο λέει στο Crown Tundra, λέει, υπάρχει ένα νέο feature το οποίο θα είναι Galar Star Tournament στο Winton, το οποίο θα παίζεις Martin Battles εναντίον διάφορων χαρακτήρων της ιστορίας. Ναι, αυτό που είδαμε στο τέλος. Ναι, και με τη Soup, λέει, κάνεις Dynamax Soup, το οποίο όταν το πει το Pokemon θα μπορεί να γίνει Gigantamax. Καλό αυτό. Αυτό θα είναι στο Island of Armor. Θα μπορείς να φτιάξεις, λέει, Dynamax Soup, το βλέπω και εγώ τώρα μπροστά μου, που όταν ένα Pokemon, λέει, με potential να γίνει Dynamax το πίνει, θα μπορεί να γίνει και Gigantamax. Άρα μας κάνουν confirm αυτό που λέγαμε πριν, ότι το μάνιμο του Νίλμπερο μπορεί να γίνει Gigantamax. Ναι. Το ακούσατε από εδώ πρώτα, παιδιά. Θα μας πάρει τα μούτρα. Εμείς πρώτα. Επίσης βλέπω ότι δοθήκανε, λέει, μερικές καινούργιες move tutor moves. Πρώτα, λέει, μία fire type move που κάνει ζημιά και στα 2 Pokemon του αντιπάλου, σαν hit wave φαντάζομαι, και έχει chance να τον κάνει burn τον αντίπαλο, μάλλον κάποιο νέο hit wave. Και μετά μία grass type κίνηση, η οποία δυναμώνεται όταν γίνεται το grassy terrain. Άρα, ναι, δεν μιλάμε. Η grass type move πρέπει να είναι αυτή που είδαμε το... Ναι, ήταν οι προηγούμενες, ναι. Για να μου το πατάω ανανεώσεις για να βλέπω τι καινούριο βγαίνει. Τα DLC Galarian Forms page έχει ενημερωθεί, λέει, αλλά δεν είναι accessible για κάποιο λόγο. Άμα γίνει θα το πει. Έχει θέμα το server. Ναι, ναι, το Cerebi τώρα την έχει ακούσει γιατί ανεβαίνουν όλα τα καινούργια. Να δούμε πώς μπαίνουν μέσα. Εντάξει, σίγουρα τα έχει από πριν τα νέα ο Cerebi. Δεν υπάρχει περίπτωση για τα μαθαίνει τώρα. Εντάξει, και πολλά άτομα που δουλεύουν πάνω σε αυτά. Είναι αλήθεια ότι θα μπορούσαν και να το έχουν, αλλά... Ναι, εντάξει, έχουν και λίγο πληροφορίες από πιο μέσα. Ναι. Βλέπω λίγο στα screenshots ότι δείχνει κάποια πράγματα όπως ας πούμε τα Regi μέσα στα στάδια. Οπότε για το stream μπορείς να κάνεις ένα κόπο να μπεις στο Ιαπωνικό ή είσαι στο Ιαπωνικό ήδη. Στο Ιαπωνικό είμαι. Στο Ιαπωνικό. Για μισό λεπτό θα ρίξω μία ματιά στην αγγλική σελίδα των Pokemon γιατί καμιά φορά ανεβαίνει... Ναι, βάζω διαφορετικό. Άλλο context έχει το ένα, άλλο έχει το άλλο. The official Pokemon page. Εδώ οι μάχες πάντως γίνονται σε σπηλιά που δείχνει τις κινήσεις. Ναι, δεν βλέπω να έχουν βγάλει κάτι καινούριο. Ναι, οκ, δεν έχουν βγάλει κάτι καινούριο. Δεν ξέρω τώρα από πού βρίσκει αυτές τις φωτογραφίες το Cerebi και ανεβάζει, αλλά κάτι πρέπει να έχει εμφανιστεί περισσότερα. Και τον Zapdos το δείχνουν μέσα πάντως, στο στάδιο. Αλλά εντάξει, ναι. Αυτά μπορεί να είναι στο πρωτάθλημα όμως, που είχε πει ο Στέφανος πιο πριν, το τουρνουά. Ναι, ναι. Όχι, εγώ το λέω από την άποψη ότι οι εικόνες δεν μας έχουν δείξει με αυτά. Ναι. Εν τω μεταξύ βλέπω το Articuno ότι λάμπουν τα μάτια του και χρησιμοποιεί μια κίνηση σαν ακτίνα που ρίχνει, μόνο που αυτή έχει σμόου. Σαν το Σούπερμαν. Ναι, σαν το Σούπερμαν. Οπότε υπολογίζω ότι αυτή πρέπει να είναι καινούρια psychic type κίνηση και μάλιστα βάσει της εικόνας φαίνεται και όμορφη κίνηση. Επίσης πίσω από το Articuno φαίνεται κάτι διαφορετικό στο στάδιο τώρα που το έβαλα σε μεγάλο. Φαίνεται σαν να υπάρχουν σχολιαστές από πίσω, δεν είναι δηλαδή αυτοί που φαίνονται πίσω από το Articuno δεν μοιάζουν με τους κοινούς γύρω-γύρω που απλά πανηγυρίζουν τις κινήσεις, τους φιλάθλους. Μοιάζουν να είναι μέσα σε τζαμαρία. Το μεταξύ σέρνεται να φορτώσει. Να γίνεται χαμός, πραγματικά. Εμένα καλά μου πάει, είναι αλήθεια. Μέρα μου φορτώζε τις μισές. Λες να είναι προπομπός για το Spectator Mode. Να είναι κανένα easter egg. Ωραίο θα ήταν για το Spectator Mode. Ένας θεός ξέρει τι ξύλο έχουμε φάει. Για να το κάνουμε να λειτουργήσει όποτε το έχουμε καταφέρει κιόλας να το κάνουμε να λειτουργήσει. Πραγματικά. Να βλέπω εδώ και την κίνηση την καινούργια, τη Fire Type, να την εκτελεί ένα Σαντελούρ. Οπότε το Σαντελούρ έπαιζε που έπαιζε ήδη. Ετοιμαστείτε. Ναι, είναι η καινούργια που έχουν πει για τη Fire Type, ναι. Που είπες στο Articuno, είπες ότι είναι αυτή. Ναι, αν προσέξεις πίσω από την εικόνα με το Articuno, που φαίνεται να ρίχνει την ακτίνα από τα μάτια του και το έχει μπροστά-μπροστά. Ναι, ναι. Φαίνονται από πίσω να στέκονται μέσα, λες και είναι ο Γεωργίου Γιουτσουκαλάς, ξέρω εγώ, και σχολιάζουν. Έχει... Όχι έτσι. Εκεί που λάμπουν τα μάτια του Articuno πριν δείξει την επίθεση, δες το πίσω κάτω από την Multibattle, τι φαίνεται. Από ό,τι βλέπω μπήκε και το Multibattle. Οπότε είναι καλό. Ναι, Multibattle, επειδή κατέβασα κανόνες πρόσφατα, την Κυριακή συγκεκριμένα, μου το είχε το Multibattle στους κανόνες. Οπότε όποιος μπει και κάνει να κατεβάσει κανόνες, θα του το κατεβάσει και αυτό, για να μπορεί με τους φίλους του να παίζει Multibattle. Multi, για να το εξηγήσουμε, είναι εγώ και ο Γρηγόρης, σαν ομάδα, ας πούμε, να παίζουμε ενάντια σε άλλα δύο παιδιά. Σας τους δύο. Ελάτε Κύπρε. Όπως το είχαμε κάνει τότε, ναι, απλά καθυστερούσε λιγάκι το... Απλά τώρα έχουμε μάθει λίγα πράγματα. Δεν ξεχνάω, θα κάνουμε επαναληπτικό. Ναι, εννοείται, θα ξαναπαίξουμε όποτε θέλετε κι εσείς, ξέρω εγώ, να το βάλουμε έτσι, να το στριμάρουμε, γιατί αυτά τα multi battles έχουν και πολύ γέλιο και είναι ωραία να τα... Και παρακολουθεί δηλαδή και ο κόσμος πιο όμορφα, έχουν φάση. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Πώς χαλάν φιλίες. Για εμένα δεν είναι σκοτώνουν οι εικόνες, δυστυχώς. Εμένα παλεύει, το παλεύει εμένα. Αυτό ακόμα δεν το έχω δει που λέει ο ποθητός με το... Ναι, περίμενε, θα στο στείλω εγώ. Μπορούμε να ανεβάσουμε κιόλας, άμα θέλουν τα παιδιά, ξέρω εγώ, ή στη σελίδα ή κάτι τέτοιο, αν τους είναι δύσκολο να τα δουν αυτή τη στιγμή, λόγω του πολύ του lag, αν εμείς μπορούμε να το δούμε, μπορούμε να τους στείλουμε κάτι. Το chat εδώ δεν μας αφήνει να βάλουμε εικόνες. Link στείλαμε είναι. Εξάλλου μόλις κλείσουμε το live θα γράψουμε μερικά πράγματα. Ναι, ναι, και εμείς ότι δούμε καινούριο. Να σας το στέλνω τώρα σαν εικονίτσα στο δικό μας εδώ από κάτω για να το... Φαντάζομαι εδώ θα μπορείτε να το δείτε. Θα ανοίγει. Ναι, εγώ βρήκα μια άλλη... Παλεύει να την ανοίξει. Κοίτα, το ωραίο είναι ότι βγάλανε κάποιες καινούργιες πληροφορίες χωρίς να μας το χαλάσουν ουσιαστικά. Ναι, ναι, το αυξήσανε το χαλισμό. Ναι, ναι. Δηλαδή εγώ τώρα θέλω να πάω να το κατεβάσω, δηλαδή να το φτιάξω αυτή τη στιγμή, γιατί εντάξει το έχω καθυστερήσει έτσι κι αλλιώς θα το έπαιρνα, αλλά με παρακίνησε λίγο περισσότερο να λύθει αυτό το βιντεάκι. Σκουπίδι του καταναλωτισμού. Εγώ θα το ήθελα retail πάντως και θα το έπαιρνα. Αν ήταν retail θα πήγαινε 40 ευρώ. Και χωρίς Magmar. Πάντως μας δείξανε εδώ και τα νέα πράγματα. Κάνω και συνέχεια ένα τσεκ. Μήπως το βάλει. Ο Διονύσης λέει τα δύο αυτά expansion θα είναι δύο διαφορετικές τοποθεσίες ή θα είναι π.χ. σαν ένα τεράστιο νησί που θα είναι κλειδωμένο. Νομίζω είναι δύο διαφορετικές. Είναι δύο διαφορετικές επειδή το ένα είναι χιονισμένο τοπίο που είναι το Τούντρα και το άλλο είναι καλοκαίρι, είναι το νησί. Μήπως εννοεί ο Διονύσης για το πρώτο νησί, το Island of Armor, που σε ρωτάει πού θες να πας για να εξελίξεις και αντίστοιχα το Καμπφού. Α, όχι, λέει για τα expansion, θα λέει, τα δύο. Α, ναι, τα expansion είναι δύο διαφορετικά, ναι, αλλά ναι, δεν τα πληρώνεις διαφορετικά. Μια φορά πληρώνεις 30 ευρώ και τα δύο. Ναι, ναι, και όταν βγει το επόμενο, ξεκινάει κανονικά μέσα στο παιχνίδι σου. Δηλαδή, γι' αυτό τα διαφημίζουν και τα δύο, για αλλιώς θα μας το διαφημίζουν αργότερα για να πληρωθεί εξτρά. Αλλά θα το κάνουν μόνο για αυτούς που δεν το έχουν πάρει. Και γι' αυτό βγαίνει το πρώτο το Isle of Armor που είναι καλοκαιρινό, Ιούνι, και μετά θα βγει φθινόπωρο το Tundra. Ναι, ναι. Λοιπόν, βγήκαν κάποιες πληροφορίες για τα Regi, ενημερώθηκε εδώ που κοιτάζω. Το new ability είπαμε το Electric Type, το Regieleki. Δεν το προφέρω σωστά, σίγουρα κάτι είναι με ηλεκτρικό... Regieleki, μπράβο, ναι, σωστός. Θα έχει το νέο ability, λέει, Transistor, και επίσης, λέει, θα έχει την καινούργια κίνηση Thunder Cage, η οποία το Thunder Cage κάνει, λέει, ζημιά και παγιδεύει τους αντιπάλους μέσα σε ένα Electrified Cage για 4 με 5 γύρους. Και το Regidrago, το Dragon Type, έχει το νέο ability Dragon Small, δεν εξηγεί τι κάνει, το Dragon Small, και έχει την κίνηση Dragon Energy. Είναι καινούργια κίνηση κι αυτή, η οποία κάνει περισσότερη ζημιά όσο περισσότερο είναι το HP σου. Δηλαδή, φαντάζομαι θα είναι 150, θα ξεκινάει και θα είναι σαν το Water Spout και το Eruption, τις κινήσεις που ξέρουμε. Άρα το Dragon Type βαράει μια Dragon κίνηση παρόμοια με το Eruption. Επίσης βγήκαν και τα G-Max του Venusaur και του Blastoise, τα οποία είναι ίδια με του Charizard. Είναι G-Max Vine Lash για το Venusaur και G-Max Cannonade για το Blastoise. Ναι, το ένα παγιδεύεται σε νερό και το άλλο σε ρίζες, λέει. Όπως τα Flames. Τέσσερα turns. Και τελικά είναι G-Max το Urshifu. Έχει G-Max One Blow, κίνηση, Rapid Strike, G-Max Rapid Flow. Είναι G-Max, λάκτα είδες. Ναι, ναι. Όντως, ναι. Άρα λοιπόν τα Gigantamax, επειδή εγώ ακόμη δεν το βλέπω αυτό εδώ πέρα, δεν σε αυτό που κοιτάω εδώ. Άρα τα Gigantamax πρακτικά είναι το ίδιο με τον Charizard. Απλά είναι Grass Move. Δηλαδή, αν κάνεις την Grass G-Max την κίνηση του Venusaur, χτυπιούνται, τρώνε damage όλα τα Pokemon του αντιπάλου, όσα δεν είναι Grass Types. Ναι, ναι, ναι. Και αντίστοιχα, όσα δεν είναι Water Types, τρώνε ζημιά από τη G-Max κίνηση του Blastoise. Μόλις έγινε πιο δυνατή η ομάδα μου. Μόλις ετοιμάζομαι να παίξω Blastoise, εδώ και μήνες βέβαια, αλλά... Το είχα παίξει και κανονικά το Blastoise. Εντάξει, και με το Water Spout και με αυτά που του έχω, πιστεύω παίζει. Και από ό,τι φαίνεται και με το Dynamax Soup που ανακοινώσανε, μπορεί να έχεις απλά ένα Chlorophyll Bulbasaur, να μην είναι απαραίτητα αυτό που σου δίνουν. Να έχεις ένα Chlorophyll Bulbasaur και να του δίνεις το Soup και να γίνεται Gigantamax. Να μπορείς να το κάνεις. Το ίδιο και με ένα οποιοδήποτε Blastoise που πιθανόν να έχει Rain Dish. Όπως το δικό μου που έχω παίξει και σε κάποια τουρνουά, δηλαδή θα μπορώ να το κάνω και Gigantamax. Ναι, αυτό χαλάει ίσως λίγο το παιχνίδι, δηλαδή το να παίρνεις απλά Pokemon και να τα κάνεις Gigantamax. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι το θέλαμε να υπάρχει. Σίγουρα το θέλαμε, ναι, αλλά... Επίσης και το ανάποδο θα ήταν καλό, καμιά φορά, γιατί ας πούμε είναι κάποια Pokemon που, εντάξει, θα μου πεις πια στα κανονικά, δεν χάλασε ο κόσμος να τα έχεις έτσι, για να γίνει Dynamax. Είναι κάποια Pokemon όπως το Corviknight, ας πούμε, που η Gigantamax κίνησή του σίγουρα δεν είναι τίποτα μπροστά στην κανονική του κίνηση με το Max Airstream που αυξάνει το speed. Ναι. Οπότε ναι, η εναλλαγή του Dynamax σε Gigantamax με αντικείμενο πρακτικά ή τέλος πάντων με κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις μέσα στο παιχνίδι θα είναι αρκετά καλό. Και σίγουρα και για αυτούς που δεν έχουν πιάσει κάποια Gigantamax ως τώρα. Ναι, αλλά είναι πιο εύκολο να βρεις Dynamax παρά Gigantamax. Ναι, ναι, γι' αυτό. Το αντίθετο δύσκολο να γίνει. Ναι, ναι. Δεν θα είχε και πολύ νόημα. Δηλαδή θα πρέπει να θες πολύ συγκεκριμένα κάποιο Pokemon. Τα μόνα που κάνουν όντως Gigantamax είναι τα starters. Και άμα κάνεις την αποστολή, άμα τα βάλεις κιόλας φαντάζομαι να κάνουν κάτι μέσα σε αυτή την αποστολή, οπότε δεν σε εξαναγκάζει και κανείς να έχεις ένα Pokemon μόνο Gigantamax. Το κάνεις ένα breed και από εκεί και πέρα μπορεί να παίξει μόνο σαν Dynamax, τίποτα άλλο. Ναι, αυτό ισχύει. Ναι, τα Gigantamax δεν είναι breedable, σαν ability το Gigantamax δηλαδή να γίνει. Ναι. Τι σας άρεσε, παιδιά, πιο πολύ σήμερα? Ημερομηνία. Έχει μείνει στην ημερομηνία, του άρεσε. Εμένα μου άρεσε, παιδιά, πάντως τα Reggie τα καινούρια. Ναι, όντως είναι ωραία αυτά. Όλα ήταν ψηλόμορφα και η μουσική από πίσω εμένα μου άρεσε. Ειδικά στο δεύτερο το DLC, το Tundra. Ναι. Απλά το κακό είναι ότι δεν ξέρουμε αν θα παίζουν αυτές οι μουσικές, γιατί και το παιχνίδι, γενικά σαν παιχνίδι, είχε ένα πολύ ωραίο soundtrack στην αρχή, το Brand New World, το οποίο δεν το είδαμε να παίζει κάπου μέσα στο παιχνίδι τελικά. Τώρα μπορεί να παίξει κάπου αργότερα ή να είναι σαν soundtrack γενικά ή να παίξει λίγο στο άνιμε, αλλά σαν τραγούδι αυτή τη στιγμή είναι λίγο χαμένο. Ήταν μόνο σε κάποια από τα πρώτα τρέιλερ. Αλλά είναι καλό γιατί τα τραγούδια έχει τη δυνατότητα έτσι και να τα ακούσεις με την τεχνολογία δηλαδή που έχουμε σήμερα. Το βάζεις στο τραγούδι, παίζει κανονικά. Ένα background θέμα έπρεπε να υπάρχει. Και στην αρχή όπως λες εσύ υπήρχε. Πάντως πολλοί περίμεναν το official soundtrack και μάλλον θα βγει τώρα μαζί με τα DLC. Ναι, ναι. Έχει ωραία κομμάτια. Yeah. Η Γκαλάρη είχε ωραία κομμάτια. Εντάξει, η Κάλος νομίζω είχε λίγο καλύτερα ωραία κομμάτια, αλλά η Κάλος ήταν φτιαγμένη για να έχει ωραία κομμάτια. Ενώ τώρα η Γκαλάρ δεν είχε κάτι τέτοιο και νομίζω έχει πάει exceed expectations σε αυτό το τομέα. Ειδικά το τραγούδι που είναι για τους gym leaders. Εγώ τρελάθηκα με το τραγούδι της μάχης με το Rose. Ναι, φοβερό αυτό. Ναι. Αφού έπαιζα τη μάχη και δεν παντούς ακούμπια, απλά να έβλεπα και άκουγα. Ναι. Και της Μάρνη είναι ωραίο το θέμα από πίσω. Το έχουν προσέξει δηλαδή αρκετά στη μουσική, ειδικά τη μουσική της μάχης που είχε την πιο μεγάλη σημασία. Γιατί οι παίκτες μετά όταν είναι να παίξουν και ανταγωνιστικά, αργότερα να μπουν δηλαδή στα δικά μας πεδία, η μουσική είναι κάτι το οποίο μπορούν να επιλέξουν. Οπότε οι μουσικές μάχες είναι ωραίο να είναι προσεγμένες, το τι μπορείς να βάλεις. Και ωραία θα ήταν λόγω των Dynamax, αφού έρχονται λόγω των Dance μάλλον, γιατί έρχονται τα παλιά, να μπουν και οι μουσικές, οι original του κάθε Pokemon. Δηλαδή όταν παίζεις, να είναι ξέρω εγώ τέτοιο, να παίζεις τον Den με την κανονική του μουσική, αλλά εφόσον πιάσεις Groudon ή Kyogre, να μπορεί να σου ξεκλειδώσει για δικές σου μάχες να παίζεις με το theme του Groudon και του Kyogre από πίσω. Ναι, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο αυτό, μπράβο. Ναι. Ή ας πούμε αντίστοιχα με τους Έρνες και του Ιβέρταλ που είναι εμένα προσωπικό αγαπημένο. Όταν έπαιζα X και Y, μόνο αυτό έβαζα από πίσω να παίζει. Εντάξει, έχει γίνει μια καλή προσπάθεια στα παιχνίδια και βάλανε και τώρα ωραία εδώ πέρα πραγματάκια. Μας πείσανε πάλι. Εντάξει, πάγωσα το βίντεο ρε, στην ερώτηση που έκανε και ο Διονύσης. Αυτά είναι δύο διαφορετικές τοποθεσίες και φαίνεται. Δηλαδή στην αρχή είναι το πρώτο DLC και από πίσω φαίνεται το δεύτερο. Ναι, σωστά. Φαίνεται το χιονισμένο κομμάτι. Ναι, οπότε λογικά θα πας πιο μετά εκεί. Φαντάζομαι από το ένα νησί θα μπορείς να βλέπεις το άλλο. Αυτό θα είναι ωραίο cheesy stuff, να πηγαίνεις μέχρι την άκρη του ενός νησιού και να βλέπεις το επόμενο που σε περιμένει το φθινόπωρο, να πας εκεί. Είναι από αυτά τα όμορφα που δεν δουλευτήκανε καλά σε προηγούμενες γενιές, όπως ας πούμε, πάλι θα μιλήσω για την XY, αλλά που υπήρχαν κάποια events τα οποία φαινόταν ότι θα γίνουν και τελικά δεν γίνανε ποτέ. Όπως το Power Plant, όπως κάποια event που φαινόντουσαν να γίνονται με τα τρένα και ήταν και ένα ακόμα το οποίο μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν γίνανε ποτέ, δηλαδή δεν πειράχτηκε κάτι, το Eternal Flow δεν το πήραμε ποτέ, είχαν πολλά πράγματα που μείναν απ' έξω τότε. Τώρα με το Switch μπορούν να δουλέψουν, πιστεύω. Τώρα ναι. Τώρα φαίνεται ότι αυτό που είχαν δουλεμένο στο μυαλό τους από την αρχή, το πώς να το κάνουν το παιχνίδι, φαίνεται να πηγαίνει καλά, δηλαδή δεν αφήνουν πολλά κενά. Το προχωράνε, του βάζουν και καινούργια ιστορία, συνδέουν και λίγο τα κομμάτια μεταξύ τους, δεν είναι ότι απλά πας σε ένα καινούριο νησί, δεν είναι το Mirage Island, ας πούμε, της Hoenn, που είτε το βλέπεις είτε δεν το βλέπεις, δεν σου εξυπηρετούσε και κάτι. Εδώ στο δείχνει καθαρά ότι μπορεί να μην το χρειάζεσαι, αλλά ξέρεις, το χρειάζεσαι. Το χρειάζεσαι. Το θέλεις. Ακριβώς αυτό. Το πιο σωστό είναι το θέλεις. Το θέλεις και δεν το ξέρεις. Στο δίνουμε και θα το πάρεις. Γιατί είναι το κάναμε όμορφο, πάρτα. Επίσης, κάτι που είδα, Κάγκασκαν, δεν ξέρω αν το σχολιάσατε. Το είπαμε με το προφανή, αλλά όχι κάτι παραπέρα, εφόσον για Μέγκα δεν είδαμε κάτι. Είναι αλήθεια που το σκέφτηκα. Πρώτο πράγμα μόλις είδα Κάγκασκαν, λέω, όπα, Μέγκα, αλλά δεν έγινε. Ναι, επειδή όλοι το σκέφτηκαν αυτό, λέτε να το βάλανε επίτηδες. Δηλαδή, σίγουρα το πρώτο πράγμα που βλέπεις το Κάγκας και να σκέφτεσαι το Μέγκα. Κοίτα, μπορεί να τα φέρουν στο δεύτερο DLC, όπως είπαμε. Ναι, αυτό ανέφερα και εγώ σε κάποια στιγμή ότι δεν ξέρουμε γι' αυτό, επειδή δεν μας το έδειξε. Μπορεί να γίνει και εδώ. Αλλά στο δεύτερο DLC θα μπορούσαν να υπάρχουν μια τοποθεσία με τις Megastones, ας πούμε, που αν μπορείς να τις μαζέψεις. Με κάποια trials, με κάπως να το κάνουν όμορφο. Να θυμίζει και λίγο Αλόλα, αλλά δεν έχει να κάνει με τα Μέγκα, οπότε... Ισχύει, αλλά εδώ πέρα είναι δύο κόνσεπτ, οπότε ίσως βάλουν το ένα στο πρώτο και το άλλο στο δεύτερο. Δηλαδή είναι Z Crystals και... Z Crystals δεν νομίζω ότι θα επιστρέψουν εφόσον το Dynamax κάνει πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. μια πιο, λιγότερο δυνατή, αλλά προσθέτει και κάποιο buff το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό. Δηλαδή τα Z-Crystals πλέον δεν νομίζω ότι χωράνε μέσα στο παιχνίδι, ενώ τα Mega, εντάξει, το Dynamax τα καλύπτει λίγο και αυτά, που κάνει πιο μεγάλο το Pokemon και αλλιώς και λόγω του Gigantamax, αλλά τα Mega, εντάξει, είναι και πιο αγαπητά από τον κόσμο. Μπορεί να τα έχουν λόγο δηλαδή να τα επιστρέψουν αν θέλουν. Ναι, και λόγω designs και μόνο αξίζει. Το θέλει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή στο άνιμε τα επιστρέψανε. Τώρα το άνιμε θα συνεχίσει από τις 7 του μήνα, δεν θυμάμαι, την Κυριακή. 7 είπανε, ναι. Οπότε θα συνεχίσει το άνιμε και θα πάει σιγά σιγά σε 2-3 επεισόδια δηλαδή που θα παίξει. Θα παίξει και το match με την Κορίνα και τον Άσπου. Η Κορίνα στάνταρ το έχουν δείξει ότι θα είναι μέγα το λουκάριό της, όπως ήταν και στα αντίστοιχα επεισόδια της Κάλλος. Πολλές συμπτώσεις δηλαδή, θες να μου πεις. Ναι, εντάξει, δηλαδή πολύ τέτοιο, πολύ μέγα. Υπάρχουν διάφορα γύρω-γύρω. Εδώ στο ξεκινάει με Κάγκασκαν. Ξέρεις ότι στο άνιμε θα παιχτεί το μέγα λουκάριο. Σου δείχνουν το Νάς, ξέρω εγώ, με το Ριόλου και τέτοια που σίγουρα κάτι θα πούνε με την Κορίνα κάπως. Τώρα μέσω του άνιμε κάποια hints που περνάνε έχουν και λίγο σημασία. Παλιά δεν είχαν. Παλιά σου δείχνε ροζ Pokemon και δεν τα είδες ποτέ σε παιχνίδι. Δεν είχε τόση συνοχή το ένα με το άλλο. Τώρα έχει λίγο. Ας πούμε το Asgard. Το είδες, το λάτρεψες το άνιμε, στην επόμενη κασέτα πάρε και Asgard. Μια χαρά. Εγώ, παιδιά, θα αποχωρήσω, με συγχωρείτε. Μα και εμείς νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε να γράφουμε χουμεμπόλικο πράγμα. Ναι, βλέπω εδώ ξεκινάνε και διάφορα, ναι, το move tutor, move given. Ναι, θα μαζεύεις armorite ore και αυτός θα το πηγαίνει σε ένα move tutor για να σου μαθαίνει τις κινήσεις. Η fire type κίνηση, το burning jealousy, κάνει damage και στα δύο αντίπαλα Pokemon και έχει chance για burn τον αντίπαλο εάν if they had their stat boosted during this turn. Οπότε αν κάποιο stat έχει ανέβει προς τα πάνω, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα για να φάει burn ο αντίπαλος και χτυπάει και τους δύο αντιπάλους αυτή η κίνηση. Και η grass κίνηση, το grassy slide, γίνεται priority στο grassy terrain. Οπότε το Rillaboom αμέσως αποκτάει μια priority κίνηση. Στη Windom θα γίνεται το Galarian Star Tournament, όπως είπα, ναι, όντως το πρόσεξα ότι ήταν το στάδιο της Windom, δεν θυμόμουν το όνομα του σταδίου. Στη Windom που γίνεται το πρωτάθλημα, εκεί θα γίνεται και αυτό με τα multi battles που θα τους αντιμετωπίζεις. Ναι, και το Urshifu's New Ability, το Unseen Fist, του επιτρέπει, λέει, να χτυπάει ένα Pokemon παρόλο που κάνει την κίνηση Protect. Το πρωτάθλημα. Μια χαρά. Ναι, βλέπω τα βάλανε εδώ όλα. Και του Blastoise στη G-Max Move, Continuous Damage for 4 turns, ναι, για Water Type, εκτός από Water Type Pokemon, εκτός από Grass Type το Venusaur, αντίστοιχα. Τον Galarian Slowbro το καλύψαμε πριν. The Move. Και βγήκαν και καινούργιες κινήσεις. Του Articuno θα είναι το Freezing Glare, το οποίο μπορεί να αφήσει ένα target με Frozen και λογικά είναι Psychic Type κίνηση. Αυτό που είδαμε δηλαδή με τα μάτια που έκανε το Superman. Ο Zapdos, θα του μείνει τώρα να το λέμε Superman. Το Zapdos λέει καινούργια την κίνηση θα είναι το Thunderous Kick, το οποίο κάνει damage και μειώνει το defense του αντιπάλου. Εντάξει, παιδιά, ανεβάζει full τα track και ρίχνει και το defense του αντιπάλου, το Zapdos. Μπράβο, το κάναμε πάλι σπασμένο, το είπαμε. Και του Moltres η κίνηση θα είναι το Fiery Wrath και θα προκαλεί damage και επίσης μπορεί να προκαλέσει στον αντίπαλο flinch. Αντελή να ακούς, Ωραία πραγματάκια. Πιστεύω ακούει. Τα αγαπημένα της. Το αγαπημένο της πράγμα θα κάνει το... Θα βλέπει Moltres και θα πατάει forfeit απλά. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πρέπει να αποχωρήσω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το podcast. Να το ξανακάνουμε, σίγουρα, και να το ξανακάνουμε. Δεν μακάρι να μας δώσουν καμία πάσα να αναλύουμε πραγματάκια. Βέβαια. Λοιπόν, ήταν καλύτερη παρέα, έχω να πω. Ωραία. Πάμε κι εμείς, ναι, πάω κι εγώ μήπως γράψω κάτι να ανεβάσω και το βιντεάκι τώρα που δούμε με την ησυχία τους και στην ομάδα. Όλοι έχουμε μια να κάνουμε, έχουμε και ένα community να τρέξουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, χαρήκαμε για όσοι μας ακούσανε, παιδιά. Ναι, ναι, καλό απόγευμα, παιδιά, από εμάς. Καλό απόγευμα από εμάς. Καλή συνέχεια και να φροντίσουν όλοι να το αγοράσουν. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε και μετά. Γεια σας. Γεια σας.